Παρακαλώ εμάς δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι το αυτό λέγεται πάντες και είναι μη ειν εν ημίν σχίσματα. Είτε δε κατηρτισμένη εν το αυτό νοεί και εν τη αυτή σκέψη και ελπίδη και χαρά και ομόνοια. Αδερφοί μου, εάν η ανθρωπότης ήκουε και τηρούσε αυτά τα οποία η Αγία Γραφή ομολογεί καθεκάστην ημέρα και κηρύττει, θα ήταν πολύ διάφορος η κοινωνία μας. Πλην όμως αυτά τα οποία η Αγία Γραφή λέγει, αφενός μεν ο κόσμος δεν τα δέχεται και αφετέρου δεν τα ήκουσε. Δι' αυτόν τον λόγο υστερούμεθα, απομακρυνόμεθα και καταλήγομεν εις το σκότος το αιώνιον. Ο Απόστολος Παύλος σήμερον μας μεταφέρει από τους Εβραίους όπου αναγυνός και το καθεκάστην Κυριακήν περικοπή και μας μεταφέρει στους Κορινθίους. Η Κόρινθος ήταν μια πόλη πολύ μεγάλη δια το ότι εν αυτή υπήρχε πολύ εμπόριο και ήταν πολύ κόσμος πόλης. Εκεί ευρίσκονταν πολέφιλε και μεταξύ αυτών υπήρχε και η πλειονότης των Ιουδαίων. Ο Απόστολος Παύλος τον οδήγησε ο Θεός στην πόλη αυτή και κήρυξε έναν χρόνο και 6 μήνες. Μία νύχτα παρουσιάστη ο ίδιος ο Θεός στον Απόστολο Παύλο, ο ίδιος ο οποίος τον εκάλεσε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου του, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και του είπε, «Λάλη», του λέγει, «και μη σιωπήσεις, διότι πολλής λαός μου εν την πόλη ταύτη». Εις αυτήν την πόλη έχω πολύ κόσμο ο οποίος αναμένει το κήρυγμα του Ευαγγελίου και κήρυτε χωρίς να σιωπήσεις. Εκήρυξε ο Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο και πρώτος ο οποίος επίστευσε στο Χριστόν ήταν ο άρχον της συναγωγής ο Κρίσπος, και μετά ταύτα επίστευσαν πολλοί και ο Απόστολος Παύλος ευρισκόμενος στην Μακεδονία του έστειλαν μία επιστολή ότι υπάρχει πρόβλημα εις τους πιστούς της Κορίνθου οι οποίοι θέλουν εξηγήσεις δια το μέγα μυστήριο του γάμου. Δι' αυτό ευκαιρία είναι αυτή τη στιγμή να παρακαλέσουμε όσους έχουν οικογένεια να ανοίξουν την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και να αναγνώσουν με προσοχή τι διδάσκει ο Απόστολος Παύλος δια το μυστήριον του γάμου.
Εκεί ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή την οποία ανέλαβε αντελήφθη ότι υπήρχαν σχίσματα στην Κόρινθον μεταξύ των πιστών. Δι' αυτό λέγει, αδελφοί, παρακαλώ ημάς δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δια τι προτάσει τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν ο Απόστολος Παύλος? Για να κατανοήσουν οι Κορίνθιοι και όλος ο κόσμος ότι ο Απόστολος Παύλος δεν λέγει λόγια ειδικά του, αλλά λέγει λόγια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος τον έστειλε στον κόσμο δια να ευαγγελιστεί το φως το αιώνιον, την αλήθεια του Χριστού. Παρακαλώ ημάς δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αδερφοί μου, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι η αρχή και το τέλος του κάθε ενός μας. Είναι εκείνος ο οποίος είπε ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα, λέγει ο Θεός, τίποτε δεν μπορείτε να κάνετε, ούτε καν να κινηθείτε δεν μπορείτε. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου και εκείνος ο οποίος θα με ακολουθήσει δεν θα περπατήσει ποτέ στο σκότος. Εγώ είμαι το φως, η αλήθεια και η ζωή. Αυτά κηρύττει ο Απόστολος Παύλος. Και συνεχίζει μετά, αφού δηλώσει στους Κορινθίους ότι οι λόγοι του τους οποίους λέγει και κηρύττει είναι λόγοι του Ιησού Χριστού, του αληθινού Θεού, συνεχίζει και λέγει, παρακαλώ ημάς δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι το αυτό λέγεται πάντες. Τα ίδια λόγια λέγει να λέγεται όλοι σας. Εάν προσέξατε, αδερφοί μου, όταν ευρεθείτε με άτομα πνευματικά, θα ακούσετε να λέγουν τα ίδια λόγια ως να ευρίσκοντο εις το ίδιο θρανείο και διδάσκοντο. Θα ακούσετε να ομιλούν δια την παρούσαν ζωή και την μέλουσαν ζωή. Θα ακούσετε να λέγουν λόγους του Ευαγγελίου, ρητά από το Ευαγγέλιο, από τους Αποστόλους, από την Αποκάλυψη. Θα ακούσετε ότι το αυτό λέγουν όλοι. Είναι τούτον το οποίο ζητεί, είναι τούτον το οποίο ζητεί ο Απόστολος Παύλος και λέγει, παρακαλώ ημάς αδελφοί, είναι το αυτό λέγεται πάντες. Και είναι μη ειν εν ημίν σχίσματα. Τούτο είναι ένα σημείο το οποίο, εάν πρόσεχαν σήμερα τα ανδρόγυνα τα οποία έχουν οικογένεια, δεν θα υπήρχαν διαζύγια. Πλην όμως άλλα λέγει ο σύζυγος, άλλα λέγει η γυναίκα. Η μητέρα λέγει άλλα, ο πατέρας δεν λέγει άλλα. Ιδού το πρώτο σχίσμα το οποίο υπάρχει. Αυτό το σχίσμα είναι και καταστροφή και θρήνη και δάκρυα και αποτελέσματα πολύ φοβερά. Εάν κοιτάξουμε στην κοινωνία, αδελφοί μου, θα δούμε ότι όλοι οι διαρρήκτες και οι φωνείς, όλοι οι κλέπτες και οι ναρκωμανείς, όλοι όσοι υπάρχουν σήμερα μεταξύ μων, είναι τέκνα διαζευγμένων ανδρογίνων.
συζύγων οι οποίοι ήξαν διχασμένοι μέσα στην οικογένεια. Ενώ ο Απόστολος Παύλος λέγει το αυτό να λέγεται πάντες ή να μην είναι εν ημίν σχίσματα, να μην διαχωρίζεστε το ένας με τον άλλον και να δημιουργείτε έχθραν. Ο ένας να λέγει το μεν, ο άλλος να λέγει το δε. Να μην έχουν ομόνοια και να διασκορπίζεται η αγάπη την οποία ο Θεός έδωκε δια του μυστηρίου του γάμου. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέγει «Είνα είτε κατερτισμένοι εν το ιδίο νοή», λέγει, «και εν τη ιδία ελπίδη και σκέψη και αγάπη και ομονία». Είναι, αδερφοί μου, εν εκ των σπουδαιότερων κηρυγμάτων τα οποία ο Απόστολος Παύλος εκήρυξε εις τον κόσμο τούτον. Δυστυχώς όμως δεν τηρούνται αυτά τα οποία παραγγέλνει στον κόσμο. Υποθέσουμε, αδερφοί μου, για να έρθουμε στην πραγματικότητα. Σήμερα το έθνος μας κυβερνάται από 300 βουλευτάς, τους οποίους εκλέγει ο κόσμος. Δίδει την ψήφα του, τους εκλέγει και αυτοί αποφασίζουν. Πλην όμως αποφασίζουν και λέγουν, αυτά θέλει ο λαός. Δεν είναι αυτά που θέλει ο λαός, είναι αυτά που θέλουν οι ίδιοι. Φέρουμε παράδειγμα, εάν ζητεί η γνώμη του λαού να φύγει αυτή η ευλογημένη δραχμή από τα χέρια του και να έχει αντάλλαγμα το κατηραμένο χρήμα του Αντιχρίστου, ποιος θα έλεγε ναι? Όλοι θα επέμενον ότι το χρήμα το οποίο είχαν και συνελάσσον το ένας με τον άλλον ή το υπεραρκετόν. Πλην όμως εδόθη η απόφαση από τους 300 βουλευτάς και τώρα ο κόσμος σκείται εις την πτωχία και εις την παινία. Ολίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν τα χρήματα. Ο άλλος ο κόσμος καίγεται, θρηνεί, βογκά. Φεύγουμε από αυτό και πηγαίνουμε σε ένα άλλο. Θέλουν να αλλάξουν το σύνταγμα της πατρίδος μας. Εάν ρωτάτε ο λαός θα εδέχεται, δεν θα εδέχεται. Πλην όμως εκείνοι λέγουν, ενώ σου μας εκλέξατε και είμαι στην αρχή, αυτό αποφασίζομαι εμείς. Δεν λέγουν το αυτό πάντες, το οποίο λέγει σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Ερχόμεθα ακόμη και στην πραγματικότητα και ακούμε ότι εντός ολίγου θα δοθεί σφράγισμα εις τον κόσμο δια μιας τεχνητής ακτινοβολίας, η οποία θα εισέρχεται εις το μέτωπο του υποψηφίου και εκεί θα σφραγίζεται. Και τότε το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Η Αποκάλυψη του Ιωάννου φωνάζει και λέγει, θα έρθει η στιγμή κατά την οποία όλος ο κόσμος θα ακολουθήσει τον Αντίχριστον και θα σφραγιστούν, λέγει, εις την δεξιάν χείραν και εις το μέτωπο. Και αυτό είναι εκείνον το οποίο σήμερα γράφουν εφημερίδες και διαλαλούν, ότι εντός ολίγου θα γίνει το σφράγισμα αυτό. Θα ερωτηθεί ο λαός? Δεν θα ερωτηθεί ο λαός. Θα πούν αυτοί οι οποίοι κυβερνούν και τότε ο Αντίχριστος θα δράσει με μεγάλη φουρτούνα. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα αρνηθούν το σφράγισμα αυτό? Ολίγοι, διότι οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν
ούτε ήκουσαν, ούτε θέλουν να ακούσουν. Και θα είναι και εκείνοι οι οποίοι λέγουν, και τι θα κάνω, να πεθάνουν τα παιδιά μου, να πεθάνω εγώ από την πείνα. Και τι είναι αυτή η σφραγίδα, εγώ δεν βλέπω τίποτε. Ο Αντίχριστος δεν θα έρθει, αδερφοί μου, για να τον δούμε. Αργά θα έρθει, στο τέλος, όταν θα μαζέψει όλον τον κόσμο δικών του, τότε θα εμφανιστεί ο ίδιος. Τώρα ο Κύριος μας ομιλεί και μας λέγει, προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε. Προσέχετε, λέγει, μη πέσετε στην πλάνη του Αντιχρίστου, διότι αυτός θα έρθει χωρίς να τον αντιληφθείτε, και αφού πέσετε εις τη σφραγίδα του και το σφράγισμά του, θα χάσετε την βασιλεία μου, την επουράνιο. Αυτά είναι εκείνα τα οποία ακριβώς λέγει σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Το αυτό να λέγεται πάντες και το αυτό να φρονείτε, και να έχετε την αυτήν πίστην και το ίδιο μυαλόν και την ίδια ελπίδαν. Να είστε όλοι εν σώμα, να είστε όλοι μονιασμένοι και να λέγετε τα αυτά λόγια, λέγει. Να μην λέγει ο ένας το έναν και ο άλλος το άλλο. Δυστυχώς σήμερα όσα κεφάλια υπάρχουν, τόσες γνώμες υπάρχουν. Και η συμβουλή του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέγει το αυτό να λέγεται πάντες που πηγαίνει, τα αυτά λέγει φρονήματα να έχετε όλοι σας, είτε κατηρτισμένοι εν το νοή, λέγει, και εν τη ελπίδη. Να είστε κατηρτισμένοι, λέγει, δηλαδή προετοιμασμένοι, λέγει, να έχετε το ίδιο μυαλό όλοι σας. Μυαλό πνευματικό όμως. Πνευματικό μυαλό, το οποίο να έχει τέρμα των παράδεισων. Να σκέφτεται καθεκάς την ημέρα την αρχήν τούτου του κόσμου όπου επλάστη, και το τέρμα εις το οποίο θα καταλήξει. Το τέρμα είναι ο παράδεισος, η βασιλεία των ουρανών. Και ο Θεός των νυχτερμών και της παρακλήσεως λέγει η Αγία Γραφή, δώει ημίν το αυτό φρονήν εν αλλήλεις. Ο Θεός, ο οποίος είναι ο Θεός ηχτερμών και παρακλήσεως, αυτός, λέγει, θα σας φωτίσει να έχετε την ιδίαν γνώμη όλοι σας. Δεν θέλουμε τον Θεό, πώς θα έχουμε την ιδία γνώμη? Δεν θέλουμε να τον ακούσουμε, πώς θα έχουμε την ιδία γνώμη? Εκείνος, λέγει, είναι ο Θεός των ηχτερμών και της παρακλήσεως, λέγει. Εκείνος θα μας δώσει το αυτό να φρονούμε ο ένας με τον άλλο. Και συνεχίζει ο Θεός και λέγει, ο Θεός, λέγει, θα δώσει εις εμάς να πιστεύετε όλοι σας εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Όλοι πιστεύουν στον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Φέρουμε το όνομα ως χριστιανοί μη πιστεύοντες εις τον Χριστόν. Είμεθα εις το όνομα, αδερφοί μου, η δε η πράξη ημών είναι άλλο. Άλλα τα λεγόμενα και άλλα τα τελούμενα. Αυτή είναι η ζωή μας. Δι' αυτόν τον λόγο ο Απόστολος Παύλος μας υπενθυμίζει, μας λέγει, μας προτρέπει, μας συμβουλεύει. Αδερφοί μου, ένας πατέρας ευσεβής είχε 12 τέκνα. Πολλοί πατεράδες αφήνουν στον κόσμο τούτον περιουσίες, παλάθια, επιχειρήσεις, χρήματα άφθονα. Αυτός ο πατέρας θέλησε να αφήσει στα παιδιά του μίαν συμβουλή. Όταν ήταν στα πρόθυρα
του μεγάλου και αιωνίου ταξιδίου, εκείνου του ταξιδίου το οποίο δεν έχει επιστροφή, εκάλεσε και τα 12 του τέκνα και τον εκύκλωσαν για να ακούσουν την τελευταία του συμβουλή. Τους είπε να φέρουν μαζί τους από 2 βέργες. Και όταν τους είδαν όλους, τους είπε: «Θα πάρετε την πρώτη βέργα και θα την σπάσετε». Με ευκολία την έσπασα. Τώρα, λέγει, ενώστε και τις 12 βέργες και προσπαθήστε να τις σπάσετε. Δεν ειδηνήθησα. Και τους είπε: «Εάν είστε χωρισμένοι, ευκόλως θα σας διαλύσει ο κακός κόσμος. Αν είστε ενωμένοι, δεν θα μπορέσει κανείς να σας κάνει κακό». Αυτή είναι η αγάπη την οποία κηρύττει ο ίδιος ο Θεός. Κηρύττει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, κήρυξαν οι Απόστολοι, κήρυξαν οι μάρτυρες. Πώς δημιουργήθηκε τον έφος των μαρτύρων στον ουρανό? Διότι το αυτό έλεγαν όλοι και το αυτό επίστευαν όλοι. Και το τέλος ήτο δι' αυτούς ο παράδεισος. Πώς δημιουργήθησαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι ομολογητές της πίστεως, οι αναχωρητές, όλοι οι οποίοι κατοικούν στην αιωνία εκείνη ζωή, διότι έλεγαν όλοι το αυτό. Έλεγαν, είχαν όλοι την ίδια σκέψη, είχαν όλοι την ίδια ελπίδα. Ας παρακαλέσουμε και εμείς τον Θεό, αδερφοί μου. Πρώτα-πρώτα το έθνος μας να ομονοεί, να έχει αρχηγούς οι οποίοι να καλούν τον κόσμο εις ομόνιαν, εις αγάπη, εις αφοσίωση δια την πατρίδα μας, διότι κινδυνεύει η πατρίς μας. Κινδυνεύει, αδερφοί μου, από όλους τους εχθρούς του κόσμου, τους οποίους λέγει η Αγία Γραφή: «Και έστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου». Όλοι, λέγει, θα σας επιτεθούν, διότι θα είστε παιδιά δικά μου. Μείνετε εσείς μονιασμένοι και ουδείς δεν θα δυνηθεί να κάνει τίποτε. Ενθυμηθείτε, αδερφοί μου, όταν ο Κολοκοτρώνης, ο αρχηγός της Επαναστάσεως, το όνομα τούτο και μετέπειτα άλλοι, οι μεγάλοι οπλαρχηγοί του αγώνος, όλοι είχαν το ίδιο πνεύμα, την ίδια σκέψη, τα ίδια λόγια. «Εμπρός όλοι δια την πατρίδα», έλεγαν, «να θυσιαστούμε, να ελευθερωθούμε». Αν μας έβλεπαν σήμερα, αδερφοί μου, αυτοί οι οποίοι έχησαν το αίμα τους, να μαζεύονται στην πλατεία του Κλαθμόνος οι ανώμαλοι και να κηρύττουν φανερά την αδυναμία την οποία κατέκτησαν μόνοι τους, την ατιμία την οποία έφεραν επί των όμοντων, εάν έβλεπαν εκείνοι οι οποίοι θυσιάστησαν για να μας ελευθερώσουν αυτούς τους κυρίους, και αν έβλεπαν τους αρχηγούς των κομμάτων να πηγαίνουν να τους ενισχύουν, τι θα μας έλεγα? Εμείς εχίσαμε το αίμα μας για να σας ελευθερώσουμε και εσείς τι κάνετε? Μετεβλήθητε και γίνετε κάτοικοι των Σοδόμων και των Γομόρων. Και πώς αντέχουμε εμείς να σας βλέπουμε που εχίσαμε το αίμα μας? Πώς αντέχουμε εμείς να βλέπουμε την διαγωγή σας, να φανερώνετε την πιο φοβερά αμαρτία στο πρόσωπό σας και να μην εντρέπεστε? Πλατεία του Κλαθμόνος, για κλάψιμον είναι αυτά τα άτομα. Και όχι για κλάψιμον, για εμπτισμούς. Και οι εμπτισμοί δεν τους ανήκουν, το φτήμα του καθενός μας δεν τους ανήκει, διότι είναι χαράμι τους. Αυτοί μολύνουν την Ελλάδα μας
και οδηγούν τα τέκνα μας προς την καταστροφή και την απώλεια. Τα νιάτα είναι εκείνα τα οποία έχουμε ελπίδες ότι θα κρατήσουν την πίστη και την πατρίδα. Και αυτοί κηρύττουν άλλα τα οποία δεν είναι ούτε του Θεού, ούτε του παρόντος κόσμου, αλλά της κολάσεως. Ανώμαλοι άντρες, άντρας με άντρα και γυναίκα με γυναίκα στην πλατεία του Κλαθμόνος. Κλάψετε και θρηνήσατε. Πλάσματα του Θεού τα οποία έχησε ο Θεός το αίμα του για σας και εσείς θέλετε να τον αποχωριστείτε. Κοιτάξετε μια ματιά στην νεκράν θάλασσα των Σοδόμων και Γομόρων για να δείτε τα χάλια σας τι θα γίνεται. Φοβηθείτε τον Θεό και όσοι ευρίσκονται οικογενειάρχες, προσέξετε τα τέκνα σας, προσέξετε τη διαγωγή των, προσέξετε τους φίλους τους οποίους κάνουν. Οι μέρες τας οποίας διερχόμεθα είναι πονηρές, αδερφοί μου. Ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να σώσει τον κόσμο Του, όλον τον κόσμο Του και την Ελλάδα μας, η οποία είναι η κοιτής του χριστιανισμού, και να μας αξιώσει στον παρόντα κόσμο να ομολογούμε το όνομά Του και στην επουράνιον του Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.